Η Real Madrid της είναι γεννημένη για να νικάει. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει τα περισσότερα Champions League από όλους. Και σήμερα θα πάρω τη Real Madrid της για τις επόμενες 10 σεζόν και θέλω πολύ να δω πόσα τρόπαια μπορώ να νικήσω μαζί της. Μαζί με αυτά θέλω να κάνουμε develop μια καταπληκτική ομάδα, αλλά ο main στόχος μας είναι να κάνουμε τη Real Madrid της το club της δεκαετίας. Και προφανώς να πάει στη κορυφή από τα takeovers που κάνουμε στον πίνακα της βαθμολογίας, όπου η Μπαρτσελόνα είναι στους 52 πόντους και η Λίβερπουλ στους 40. Είναι πολύ κάτω. Αλλά ειλικρινά, δείτε τι ομάδα έχει η Real Madrid της, νομίζω πως θα καταφέρνει περίφημα. Εννοείται πως έχουν τον Vinicius Junior, έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και είναι μόλις 22. Φεντερίκο Βαλβέδε επίσης. Έχουμε Τσουαμενί στο κέντρο. Και πως μπορούμε να ξεχάσουμε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Οι περισσότεροι λένε πως είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και τα expectations μου για αυτή την ομάδα είναι να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πάμε να δούμε αν αυτό είναι πιθανό. Πλέον, guys, ξέρετε τους κανόνες για τη σειρά μας των takeovers στο FC24. Τρέχουμε ένα σύστημα με πόντους, όπου το Champions League είναι το κορυφαίο που δίνει 5 πόντους. Η La Liga δίνει 3 και πάει λέγοντας. Και αυτή είναι η ομάδα της Real Madrid's, όπου θα μανατζάρουμε. Περιμένουμε πολλά από αυτή την ομάδα. Είναι εξπέρ στο να παίρνει Champions League. Ακόμα ένα πράγμα που κάνουμε focus αυτή τη σειρά είναι να παίρνουμε 3 μεγάλα ταλέντα της ομάδας και να τους κάνουμε πάρα πολύ καλό develop μέσα σε 10 σεζόν και στο τέλος να καταφέρουν να μπουν στην αρχική εντεκάδα, αν μπορέσουμε. Θα αποφασίσουμε σε λίγο ποιοι θα είναι αυτοί οι 3 παίκτες, αλλά πριν από αυτό πάμε να δούμε τι έχουμε να δουλέψουμε. Ωραία, guys, αυτή είναι η ομάδα της Real Madrid που έχουμε ως τώρα. Αυτή η επίθεση είναι τρελή. Δεν έχουν striker από τότε που έφυγε ο Μπενζεμά, αλλά πιστεύω ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μπορεί να καλύψει επάξια αυτή τη θέση. Και σκέφτομαι πάρα πολύ αν μπορούμε να κάνουμε τη θέση του center forward και να δούμε άμα θα κάνει σωστά τη δουλειά. Δείτε, ρε φίλε, έχει 87 finishing. Πρέπει να βάλει goals. Και να είμαστε εδώ πέρα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πλέον είναι CF. Και πιστεύω αυτή η επίθεση θα μας δώσει πολλά goal και ευελπιστώ και τρόπαια. Στο κέντρο έχουμε Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Λούκα Μόντριτς. Εδώ είμαστε σχετικά καλά, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αναβάθμιση, γιατί ο Λούκα Μόντριτς έχει μεγαλώσει. Αλλά θα του δώσω άλλη μια σεζόν στη Μαδρίτη. Το ίδιο με τον Τόνι Κρος επίσης. Και νομίζω πως έχουμε ήδη ένα σχετικά καλό βάθος για το κέντρο. Είναι ο Καμαβίνγκα εδώ πέρα. Για την πρώτη σεζόν νομίζω το κέντρο είναι κομπλέ. Εδώ τώρα πίσω στην άμυνα σκέφτομαι άμα θέλει αλλαγές. Όχι τόσο για το left back, γιατί ο Μεντί είναι πολύ ωραίος. Ο Ρούντι και ο Μιλιτάο κάνουν καλή δουλειά. Ο Κουρτουά ίσως είναι και ο καλύτερος τερματοφύλακας που μπορείς να έχεις. Αλλά δυστυχώς ο Ντάνι Καρβαχάλ έχει μεγαλώσει κι αυτός. Και ένα νέο right back θα βοηθήσει αρκετά. Οπότε στην πρώτη σεζόν αυτό θα είναι στο πλάνο μου. Τα καλά πράγματα όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα σαν τη Real είναι ότι και ο πάγκος της είναι καλός. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι η αναπληρωματική επιθετική είναι λίγο μεχ. Οπότε πρέπει να το φτιάξουμε κι αυτό. Και έχουμε ένα budget των 226 εκατομμυρίων για την πρώτη σεζόν. Το οποίο είναι αρκετά τίμιο, αλλά θυμηθείτε, μπορούμε να κάνουμε μόνο 2 μεταγραφές σε κάθε σεζόν σε αυτή τη σειρά. Οπότε πρέπει να είναι καλές. Και είπα πως θέλουμε ένα right back και δεν μπορώ να δω καλύτερη επιλογή από τον Giovanni Di Lorenzo. Έχει την εμπειρία, δεν είναι και πάρα πολύ μικρός. Είναι 29, αλλά είναι 85 rating. Ένα από τα καλύτερα right backs που μπορείς να αγοράσεις στο game και νομίζω πως θα το δοκιμάσουμε. Και η Real Madrid νομίζω πως δεν είναι γνωστή για τους Ιταλούς παίκτες της, αλλά ήρθε η ώρα να το δοκιμάσει. Ωραία, πόσο άραγε να μας κοστίσει η πρώτη μεταγραφή? Νομίζω πως θα αρχίσω με 50 εκατομμύρια και άμα δεχτούν σε αυτή τη τιμή θα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Ω, τι έγινε, μας απέρριψαν. Ωραία, αυτή τη φορά θα δοκιμάσω στα 55 εκατομμύρια να πάρω τον Di Lorenzo. Και ναι, δούλεψε. Και τώρα πρέπει να κάνουμε negotiate για το συμβόλαιο του Di Lorenzo. Και είμαι σίγουρος ότι θα ζητήσουν πολλά λεφτά. Ναι, μπαίνει στη Real Madrid της 175 χιλιάρικα. Fair. Ο Di Lorenzo ήδη διπλασίασε το wage budget του. Και θα το δεχτούμε, είμαστε Real Madrid της, έχουμε τα λεφτά. Και για την πρώτη μας μεταγραφή έχουμε τον Ιταλό Di Lorenzo για τη θέση του right back. Και ξέρετε κάτι, νομίζω για την πρώτη σεζόν η ομάδα μας είναι κομπλέ και με μία μεταγραφή. Θέλω να κρατήσω τον Λούκα Μόντριτς για αυτή τη σεζόν, να δούμε λίγο μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Έχουμε ούτως ή άλλως για αλλαγή τον Καμαβίνγκα. Ο Μπέλιγχαμ στη θέση του CF
Δεν ξέρω γιατί έχει θαυμαστικό από πάνω. Είναι πάντως ρίσκο να παίξει τόσο ψηλά. Ξέρω ότι είναι καλή ομάδα στην πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει μέσα στο game. Μπορούμε να δούμε αν ο Μπέλιγχαμ θα γίνει ένα από τα καλύτερα CF στον κόσμο. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Ίσως χρειαζόμαστε λίγο βάθος για την επίθεση και γι' αυτό έχω σκεφτεί ένα πλάνο. Θυμάστε που σας είπα ότι θα κάνουμε develop 3 πιτσιρικάδες στην ομάδα μας. Έχουμε εδώ τον πιτσιρικά Arda Güler. Güler είναι μόνο 18 χρονών και ήδη έχει 77 overall. Είναι λίγο insane αυτό. Και τον έβαλα στη θέση του right wing. Θα δώσει αρκετό βάθος στην ομάδα και είναι ένα από τα wonderkid που θα κάνουμε develop. Μαζί με τον Güler έχουμε τον Peter που φαίνεται πάρα πολύ καλός. Είναι 20 χρονών και 67 overall, αλλά νομίζω πως θα το στείλουμε δανεικό για τις πρώτες σεζόν και στο μέλλον μπορεί να είναι καλός ώστε να έρθει στην ομάδα. Και ο τελευταίος παίκτης που θα προσπαθήσω να κάνω develop είναι ο Iker Bravo και όπως φαίνεται είναι ήδη δανεικός. Και όπως βλέπετε αυτό το παιδί μπορεί να παίξει striker, μπορεί να παίξει left wing, μπορεί να παίξει right wing και είναι μόνο 18. Ακόμα ένα top tier ταλέντο. Και επειδή είναι δανεικός στη Leverkusen πρέπει να τον κάνουμε ένα deal για να είναι σε μας. Και μαντέψτε, έχουμε άλλη μία μεταγραφή, οπότε θα τη χρησιμοποιήσουμε εδώ. Και τα πράγματα είναι εύκολα, guys, είμαστε Real Madrid. Θα δώσω 4 εκατομμύρια και η δουλειά έγινε. Και προφανώς για τις δύο πρώτες σεζόν βγάζει εντελώς λογική να διώξουμε δανεικούς. Και τους δύο, και τον Peter, αλλά και τον Bravo. Ναι, αυτό είναι η σωστή κίνηση. Και για την πρώτη σεζόν, αυτή είναι η ομάδα που έχουμε. Και τώρα θα σκυμπάρουμε την πρώτη σεζόν και είμαστε στο τέλος της σεζόν και πού θα βγει η Real Madrid πρώτη στο πρωτάθλημα. Σας το είπα, guys, αυτή η ομάδα της Real Madrid είναι σχεδιασμένη να νικάει τρόπαια. Έχουμε τους 3 πρώτους πόντους στον πίνακα. Η Real Madrid νίκησε επίσης και το Super Cup. Βέβαια αυτό είναι μόνο ένας πόντος, αλλά μετράει, πάμε στους 4. Δεν νικήσαμε βέβαια το κύπελο της Ισπανίας, αλλά στο Champions League βγήκαμε πρώτοι στο group. Αποκλείσαμε την Borussia Dortmund, όπως και την Ίντερ. Τέλος πάντων, αποκλείσαμε και την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν το πιστεύω. Έχουμε El Clásico στο τελικό του Champions League. Μπορούμε να πάρουμε άλλους 5 πόντους και νομίζω πως θα είναι η καλύτερη αρχή που έχουμε κάνει από όλα τα takeover. Και δεν το πιστεύω πως έχει αναπτυχθεί αυτή η ομάδα. Ο Jude Bellingham έχει πάει στο 91. Δείτε τα stats του, είναι insane. Wow, σκόραρε 25 goals. Περίμενα λίγο περισσότερα, αλλά αυτά θα έρθουν προχωρώντας και άλλες σεζόν. Και ο Vinicius, όπως βλέπετε, έκανε το κάτι παραπάνω μαζί με τον Federico, που σκόραρε και αυτός 30. Τι επιθεσάρα έχουμε. Από ό,τι φαίνεται, έκανε recover και ο Τζοσελού, αλλά αυτή η ομάδα της Real κατάφερε και το πήγε τάπα. Και θα είναι πάρα πολύ κλασικό να πάρουμε το Champions League με τη Real Madrid στην πρώτη σεζόν και δεν θα το καταφέρουν. Η Μπαρτσελόνα μας διέλυσε. Οπότε στην πρώτη μας σεζόν θα μαζέψουμε 4 πόντους με τη Real Madrid. Για να δούμε πώς θα πάει ο πίνακας του σκορ. Θα μπορέσουμε να περάσουμε τις άλλες ομάδες. Δεύτερη σεζόν ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο να πάρουμε το Champions League. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Είμαστε η Real. Πρέπει να κερδίζουμε πολλά τσουλού. Πάντως αυτή τη σεζόν δεν θα έχουμε ούτε Modric ούτε Toni Kroos. Θα φύγουν μεταγραφή και πλέον έχουμε τον Καμαβίνκα, τον έκανα CM και νομίζω ταιριάζει τέλεια εδώ πέρα. Ίσως να πάρουμε κάποιον για να αναπτύξουμε το βάθος της ομάδας στο κέντρο. Μ' αρέσει πάντως πάρα πολύ αυτό το τρίο Καμαβίνκα, Τσουαμένι, Βαλβέρδε. Και σκέφτομαι μήπως αυτή τη σεζόν θέλει να αναπτυχθεί το left back. Πάντως ναι, η επίθεσή μας είναι φαινομενική. Θέλω πολύ να δω τον Μπέλιγχαμ αν μπορεί να βάλει παραπάνω γκολ. Είναι σημαντικό, αλλιώς θα χρειαστεί να τον πάμε πίσω στο κέντρο και να πάρουμε striker. Πρέπει να τον κοιτάξουμε. Και αυτό είναι τρελό. Στη Real Madrid, όπως φαίνεται, τα χρήματα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Έχουμε σχεδόν 500 εκατομμύρια. Πραγματικά μπορούμε να υπογράψουμε σχεδόν όποιον θέλουμε. Αλλά δεν θα πάμε greedy. Κάνουμε σωστές μεταγραφές. Δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε λάθος με τον Τέο Ερνάντες στο left back. Και έπαιζε και στη Real Madrid πιο παλιά. Ήταν κακός βέβαια τότε. Και ο αδερφός του, όπως ξέρετε, ο Λούκας Ερνάντες, παίζει στην Ατλέτικο. Οπότε ήρθε η ώρα να ξαναγίνει το rivalry. Και για ένα left back κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Θα πάμε για 100 εκατομμύρια στην αρχή. Ίσως χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Ναι, αλλά είμαστε η Real Madrid.
οπότε μπορούμε να τον πάρουμε. Και έχουμε τον Τέο Ερνάντες να γυρνάει πίσω στη Real Madrid της. Ελπίζω να μας βοηθήσει να πάρουμε το Champions League. Αλλά δεν τελειώσουμε ακόμα. Για το βάθος στο κέντρο πρέπει να πάρουμε μια μεταγραφή. Και βρήκαμε τον Γκάμπι Βέγκα, ένα τρομερό ταλέντο που πήγε στη Σαουδική Αραβία. Anyway, πάμε να τον πάρουμε. Και για πάμε, δεν ήταν δύσκολο να πείσουμε τον Βέγκα να έρθει από τη Σαουδική Αραβία στη Real Madrid. Οπότε για τη δεύτερη σεζόν αυτή θα είναι η ομάδα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Τέο Ερνάντες που πήραμε εδώ στην άμυνα. Και έχουμε τον Βέγκα στις αλλαγές για το βάθος όπως είπαμε. Νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε Champions League. Πριν από αυτό όμως, ήρθε η ώρα για ένα update στα Wonderkids μας. Ο Γκουλέρ ανεβαίνει λίγο αργά, το οποίο είναι ανησυχητικό. Ίσως να τον στείλω κάπου δανεικό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε πολύ βάθος στην επίθεση, δεν ξέρω ακόμα. Ελπίζω αυτή τη σεζόν να ανέβει περισσότερο. Ο Όκερ Μπράβο από την άλλη έχει ανέβει πολύ ωραία σε rating. Καλό να το βλέπουμε αυτό. Και έχουμε και τον Πίτερ από την άλλη, που θα φύγει και φέτος δανεικός. Και ελπίζω σύντομα να γίνουν αυτοί οι τρεις μέρος της ομάδας. Και αυτός είναι και ο λόγος, actually, που δεν επενδύω ούτε για αλλαγή στην επίθεση. Άμα ο Μπέλιχαμ, ο Βινίσιος και ο Ροντρίγκο δεν τραυματιστούν όπως πέρσι ο Ροντρίγκο, θα τα πάμε πολύ καλά. Και συνεχίζουμε στη δεύτερη σεζόν για να δούμε πόσα τρόπαια μπορούμε να νικήσουμε. Και φτάσαμε στο τέλος της σεζόν και τι λες τώρα? Δεν περάσαμε καν από τα groups. Αυτό είναι πάρα πολύ χάλια για τη Real. Κάθε φορά που χάνουμε το Champions League πρέπει να ανησυχούμε και για τη δουλειά μας αυτή την ομάδα. Ο Πέρες είναι αυστηρός, μπορεί να μας διώξει. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε το Europa League, οπότε είναι 3 πόντοι από αυτό. Πήραμε και το Super Cup, πάμε στους 8 πόντους. Κάντε τους 10, γιατί πήραμε και το κύπελλο Ισπανίας και πήραμε και τη La Liga με μεγάλη διαφορά 11 πόντων. Τα πήραμε όλα, το μόνο που μας χάλασε είναι για ακόμα μια φορά το τσουλού. 2 πόντους για τους 100. Τρελή πορεία. Πραγματικά, μάλλον υπάρχει μια κατάρα σε αυτή τη σειρά με το τσουλού. Γιατί δείτε τι ομάδα έχουμε. Για να δούμε η επίθεσή μας. Πόσα γκολ σκόραρε. Wow. Λέτε να είναι αυτό, ρε guys. Λέτε να είναι αυτό. Ο Μπέλιγχαμ, σαν CF, τα πάει καλά. Αλλά θέλουμε περισσότερα γκολ. Δεν φτάνουν αυτά. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό το πείραμα, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να ξαναπάει πίσω στο κέντρο και να πάρουμε έναν κανονικό striker. Νομίζω αυτό είναι το play. Και στην τρίτη σεζόν έχουμε επίσης κάποιους παίκτες που φεύγουν. Νάτσο, Τόνι Κρος που σας το είπα και πριν, έχει φύγει ο Καρβαχάλ που δεν φαίνεται εδώ πέρα, όλοι την κάνουν. Και όπως βλέπετε η Bayern Μονάχου είναι η νικήτρια του Champions League. Πάλι καλά δεν είναι ισπανική, οπότε παραμένουν αδύναμες. Τρίτη σεζόν και πρέπει αυτή η ομάδα της Real Madrid της να γυρίσει πίσω στις κατακτήσεις του Champions League. Και γι' αυτό γύρισα τον Bellingham πίσω στο κέντρο. Και τώρα αυτό κάνει το κέντρο μας τέρμα insane. Αλλά ναι, χρειαζόμαστε ένα striker για αυτό το λόγο. Αλλά ναι, όπως βλέπετε είμαστε Real Madridis και μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε παίκτη θέλουμε. Και υπάρχει ένας παίκτης που η Real Madridis ζητάει πάρα πολύ καιρό και ήρθε η ώρα νομίζω να τον πάρουμε. Και για να σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ στο takeover, ο Kylian Mbappé πρέπει να έρθει στην ομάδα. Χαραμίζει την καριέρα του στην Παρί, πρέπει να το σώσουμε. Και η αλήθεια είναι πως φοβάμαι λίγο. Γιατί ως τώρα δεν έχω υπογράψει ποτέ τον Mbappé σε career mode στο FC24. Πόσο λέτε να κοστίσει? Θα ξεκινήσω πρώτα με 250 εκατομμύρια για να δοκιμάσω λίγο πως θα πάει. Τι θα πει η Παρί? 263 εκατομμύρια. Αυτή είναι η τιμή του Mbappé. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τραγικό. Από την άλλη είναι ένας 94 παίκτης, οπότε δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Και θα του κάνουμε προσφορά ένα τρελό wage επίσης, 400 χιλιάρικα, αλλά είναι Mbappé ρε φίλε. Και ναι, μόλις ολοκληρώσαμε το όνειρο κάθε φαν της Real Madridis, ο Kylian Mbappé ήρθε στη Real Madridis. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε κάτι άλλο, guys. Αυτή η ομάδα είναι παραπάνω από καλή ώστε να νικήσει το Champions League. Επίσης για τα Wonder Kids μας, ο Iker Bravo είναι στο 73 rating και νομίζω ότι είναι παραπάνω από καλός ώστε να είναι backup του Kylian Mbappé. Οπότε δεν θα τον στείλω δανεικό, παρόλα αυτά θα του βάλω ένα development plan και ελπίζουμε να ανέβει γρηγορότερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Peter, νομίζω θα είναι ένα καλό backup στο Vinicius όταν χρειαστεί. Και ο Arda Güler είναι μέρος της ομάδας και δουλεύει κι αυτός ώστε να φτάσει το Rodrigo. Αλλά ναι, πάμε τώρα να πάρουμε τα μεγάλα τρόπα με τη Real, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και ναι, φυσικά, και δεν θα το ξαναπέρναμε, χάσαμε αυτή τη φορά τη La Liga. Ο Mbappé
έφερε κακοτυχία στην ομάδα. Παραμένουμε στους 13 πόντους. Κάντους όμως 14, 14 γιατί πήραμε το ισπανικό Super Cup, αλλά χάσαμε στο τελικό στο Copa del Rey. Παραμένουμε στους 14. Αλλά αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι το Champions League. Βγήκαμε πρώτοι στο group, νικήσαμε στο Round of 16 και στα Quarter Finals επίσης. Αποκλείσαμε την Μπαρτσελόνα και είμαστε εδώ απέναντι στην Πάρη στον τελικό. Για να δούμε αν η επιλογή που κάναμε να βάλουμε τον Μπέλιχαμ στο κέντρο μας βοηθήσει. Η ομάδα φαίνεται πολύ καλή πάντως. Δεν θα ξαναχάσουμε το τελικό του Τσουλού. Δεν γίνεται να χάνουμε συνέχεια. Πραγματικά είναι απίστευτο. Δυστυχώς έλειπε ο Αλάμπα σε αυτό το match. Τραυματίστηκε και ο Μπέλιγχαμ. Οπότε τα πράγματα πήγανε πολύ χάλια. Και σε 3 σεζόν 14 πόντους με τη Real Madrid. Δεν ξέρω αν μπορούμε πάλι να σπάσουμε το ρεκόρ. Πάντως σας το πω ότι χρειαζόμαστε ένα striker. Δείτε λίγο τα γκολ που είχε ο Μπαπέ. 41 γκολ. Ο Μπέλιγχαμ από την άλλη έκανε κακή σεζόν και έβαλε μόνο 7. Αλλά στην 4η σεζόν τα πράγματα ίσως είναι λίγο περίπλοκα. Γιατί κάποιοι παίκτες θα φύγουν, άλλοι θα έρθουν. Και σας το πω ότι κάποιοι παίκτες φεύγουν. Ένας από αυτούς είναι ο Αλάμπα. Και ίσως θέλει να φύγει και ο Ρούντιγκερ φέτος. Πάντως έχουμε εδώ ένα πιτσιρικά 68 rating που θα μπορούσε να είναι κάπως backup στο center back. Και μπορούμε να βρούμε κάποιο καλύτερο right wing για backup στο Ροντρίγκο από τον Γκουλέρ. Δεν νομίζω. Ανεβαίνει σταδιακά και έχουμε μια καλή ευκαιρία. Και έχουμε και τον Μπράβο και τον Πίτερ για backup επίσης. Οπότε είμαι καλυμμένος. Οπότε φοκουσάρουμε λίγο να βρούμε κάτι στην άμυνα. Και πρέπει να νικήσουμε το Τσουλού επιγόντως. Και νομίζω Σαλιμπά θα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Επίσης η Arsenal είναι μια ομάδα που η Real Madrid στην πραγματικότητα ζορίζει να την κερδίσει στο Τσουλού. Νομίζω δεν την έχει κερδίσει ακόμα. Οπότε πάμε για μια εκδίκηση. Και είναι μια σχετικά φτηνή εκδίκηση θα πω. Γιατί μάλλον τελειώνει το συμβόλαιό του και τον παίρνουμε πιο φθηνό. Και για πάμε λίγο. Ο Willian Saliba θα έρθει στη Real Madrid. Και πήραμε ένα ακόμα center back, τον Ινάσιο. Νομίζω πως θα είναι ένα πάρα πολύ καλό backup για την θέση του stopper. Μη σας πω ότι είναι αρκετά καλός να ξεκινάει κιόλας. Φτιάξαμε τώρα τα προβλήματά μας στην άμυνα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία backups. Μπορούμε να κερδίσουμε επιτέλους το Τσουλού. Πάμε να κάνουμε simulate τη σεζόν για να το μάθουμε. Αχ, και έχει κατατίσει βαρετό. Πώς γίνεται με αυτή την ομάδα να μην πηγαίνω ποτέ τελικό Τσουλού και να το παίρνω. Αυτή η ομάδα είναι σχεδιασμένη να νικάει τα πάντα. Δείτε λίγο ρε φίλε τα ratings του Valverde, του Mbappé, του Rodrigo, του Vini, του Μπέλι. Έχουν ακραία ratings. Α, σώπα η Real κατάφερε, πήρε και τη La Liga. Πάμε στους 17 πόντους τώρα. Εδώ πέρα η Real ήταν άφαντη, δεν ήξερε το Super Cup, ούτε το κύπελο Ισπανίας. Συνεχίζει το κακό. Και όπως βλέπετε απέχουμε αρκετά ακόμα από τη Liverpool. Ούτε δεύτερη θέση θα πάμε έτσι. Πέρε φίλε. By the way guys, φτάσαμε στους 60.000 subscribers. Αλλά φτάνουμε όλο και πιο κοντά στους 100. Και με τη βοήθειά σας μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Οπότε please πατήστε το κουμπί του subscribe. Πέμπτη σεζόν και δεν νομίζω να πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Μπορεί να μην παίρνουμε τρόπαια, αλλά η ομάδα είναι ακραία. Ο Μπράβο, ο Γκιουλέρ και ο Πίτερ συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Δεν θα το ξαναπώ, πρέπει να πάρουμε Τσουλού. Θα είναι το πρώτο. Είναι ακραίο μέσα σε 5 σεζόν. Και θα κάνουμε simulate ακόμα μία σεζόν. Please πάρτε το. Α, ωραία. Τελείωσε η σεζόν και δεν πήραμε ούτε το πρωτάθλημα αυτή τη φορά. Συνεχίζει το bad luck. Πήραμε έστω το Super Cup. Οπότε είμαστε στους 18 πόντους. Πάμε στους 20 επειδή νικήσαμε το κύπελο Ισπανίας. Και ναι, είμαστε στο τελικό του Τσουλού. Εδώ, απέναντι στην Μπάρτσα, έτοιμοι για ένα ακόμα quick sim. Πάλι El Clásico τελικός, κάντε το επιτέλους. Ναι, επιτέλους, η Real θα πάρει το πρώτο της Champions League μέσα σε 5 χρόνια. 2-1. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη φορά που δεν έκανα καμία αναβάθμιση στην ομάδα και πήραμε το Τσουλού. Στην 6η σεζόν κάτι θα αλλάξουμε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Είμαστε λίγο παραπάνω από τα μισά του takeover και είμαστε στους 25 πόντους. Είναι λίγο mid. Θέλουμε άλλους 27 πόντους για να φτάσουμε την Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το σπάσουμε, γιατί ξαναλέω είμαστε στα μισά και έχουμε μαζέψει μόνο 25. Θα είναι πολύ close πιστεύω. Έχουμε δρόμο ακόμα. Και αυτή τη σεζόν η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε και να αναβαθμίσουμε κάτι είναι να βρούμε ένα right back. Ίσως μέσα στη σεζόν κοστίσει να τον αφήσουμε βασικό. Ο Ντι Λορέντζο έχει πάει ήδη 34 χρονών και έχω βρει ένα τέλειο right back για να τον αντικαταστήσει. Ο Ρίκο Λούις που παίζει στην Bayern Μονάχο αυτή τη στιγμή είναι 23 χρονών, είναι 84 rating, έχει πάρα πολύ χώρο στο να αναπτυχθεί τις επόμενες 4-5 σεζόν. Είναι τέλειος! Και για 70 εκατομμύρια
πήραμε ένα right back για το μέλλον και ακόμα και για τώρα και θα βοηθήσει πάρα πολύ στις επόμενες 5 σεζόν. Και να είμαστε, με τον Ρίκο Λούις νομίζω πως λύσαμε το πρόβλημα στην ομάδα και όπως βλέπετε η υπόλοιπη ομάδα είναι πραγματικά απίστευτη. Δείτε το Ροντρίγκο, είναι στο 93 overall, Εμπαπέ και Βινίσιους 97 και 98. Είχαμε μια σκληρή σεζόν πέρα το τσουλού, πάμε να τα πάρουμε όλα τώρα. Πάμε να τελειώσουμε τη σεζόν και αυτή τη φορά ο στόχος μας είναι το τρέμπλ. Α, ωραία! Χάσαμε το πρωτάθλημα για ένα πόντο, παραμένουμε στους 25 πόντους, πήραμε το Super Cup και δεν πήραμε ούτε το κύπελλο Ισπανίας. Αυτό είναι απέσιο. Α, καταφέραμε και χάσαμε και το UEFA Super Cup και μάλλον θέλουμε το τσουλού για ακόμα μια χρονιά. Είμαστε στο τελικό απέναντι στη Juve. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το back to back, πρέπει να τα καταφέρουμε. Γίνεται το quick sim και ναι, η Real Madrid επιστρέφει στις δόξες της. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι το goal το έβαλε ο πιτσιρικάς μας. Πάντως 2-3 σεζόν παίρνουμε τσουλού και αφήνουμε όλους τους τίτλους τους άλλους στην απέξω. Και κοιτάω αυτή την ομάδα και νομίζω δεν πάει κάτι λάθος για την ώρα. Πάντως ο Ρίκο Λούις δεν ανέβηκε γρήγορα όσο περίμενα. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Και δείτε τα stats. Ο Κίλιαν Εμπαπέ το έχει πάει τάπα. Ο Ροντρίγκο το ίδιο. Ο Βινίσιους ίσως θέλει λίγο παραπάνω. Εν τω μεταξύ έχει φτάσει στο 99 rating. Φουλ ακραίο. Αν του χρόνου καταφέρει και έχει παραπάνω goal, βέβαια έχει και πάρα πολλές assist, ίσως δούμε και treble. Και για την 7η σεζόν νομίζω υπάρχει μια αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στην ομάδα και αυτό είναι να αντικαταστήσουμε τον Κουρτουά, γιατί πλέον είναι 37 χρονών. Παρόλα αυτά είναι ακόμα 89 rating. Δύσκολα θα βρούμε αντικαταστάτη του. Βασικά εντάξει, έχει το rating. Ας τον κρατήσουμε άλλη μια σεζόν. Αλλά την επόμενη σεζόν νομίζω σίγουρα πρέπει να τον αλλάξουμε. Πάντως βλέπετε την ομάδα πόσο καλή είναι και το βάθος επίσης είναι πανέμορφο. Θέλω να ανέβουν ακόμα λίγο ο Πίτερ και ο Μπράβο. Έχουμε πρόβλημα δυστυχώς με τον Εμπαμπέ και τον Βινίσιους. Υπάρχει τρελός ανταγωνισμός. Παρ' όλα αυτά ο Γκουλέρ έχει πάει έστω ένα 81. Κάτι κάνει. Οπότε αυτή τη σεζόν θέλουμε τους πιτσιρικάδες να ανέβουν ένα βήμα παραπάνω. Και έχουμε πάρει ήδη back to back στο Champions League. Πάμε να πάρουμε και ένα τρίτο να ολοκληρώσουμε και το τρέμπλ μας. Και ναι guys, πήγαμε σε ακόμα ένα τελικό Champions League. Σας το είπα guys, αυτή η ομάδα είναι insane. Θέλω εν τω μεταξύ το Ρίκο Λούις να ανέβει στο rating. Ανεβαίνει πολύ αργά, δεν ξέρω γιατί. Development plan πρέπει να του βάλα. Για να δούμε πόσο θέλει. Εντάξει, θέλει αρκετές εβδομάδες. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να ανέβει πιο πολύ. Αλλά προς το παρόν ανυπομονώ να δω τι άλλο κάναμε. Okay. Αυτό είναι win. Νικήσαμε εύκολα τη La Liga. Πολύ καλό ξεκίνημα. Χάσαμε το Super Cup δυστυχώς. Και πήραμε και το κύπελλο Ισπανίας. Οπότε είμαστε στους 36 πόντους τώρα. Και αν νικήσουμε και εδώ πέρα, έχουμε το treble που ζητάμε. Πάμε για το τρίτο μας σερί τσουλού. Και κάπως έτσι μοιάζει η λειψία στο career mode μετά από 7 χρόνια. Έχουν πάρει το Βαχέχο στο κέντρο από την ομάδα μας. Πολύ ωραία άμυνα με Ρομέρο, το Μιλιάσου, Κλόστερμαν. Ενδιαφέρον. Βλέπω και κάποια ρίτζες. Καλά, μην χρονοτριβούμε, η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη. Πάμε να πάρουμε το Champions League. Και ναι, εδώ είμαστε. Ο Ρίκο Λούις σκόραρε επίσης. Εμπαπέ το ίδιο, Τσουαμενί και ξανά Εμπαπέ. Πάμε τάπα. Και με αυτό θα τελειώσουμε την 7η σεζόν στους 41 πόντους. Και βλέπετε τον πίνακα του σκορ μόλις περάσαμε τη Liverpool. Και έχουμε άλλες 3 σεζόν να φτάσουμε και την Μπάρτσα. 8η σεζόν. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε goodbye στον Courtois. Είναι 38, πρέπει να πάρουμε κάποιον καινούριο. Και ξέρεις κάτι, είμαστε η Real Madrid. Πάμε να πάρουμε το πιο high rated goalkeeper που υπάρχει. Και νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας που θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτή. Και είναι ο Gianluigi Donnarumma. 90 rating, 4 πάνω από τον Courtois. Εντάξει, δεν τον λες πλέον και νέο. Για κάτσε, ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάποιο swap. Βασικά, ξέρεις κάτι, γιατί να δώσω τώρα στην Παρί που είναι rival μας έναν καλό goalkeeper και legend. Θα πάμε να πάρουμε έτσι τον Donnarumma. Vamos. Και κάπως έτσι ο Gianluigi Donnarumma θα γίνει παίκτης της Real Madrid. Και κοιτάω την ομάδα και πραγματικά υπάρχει κάποια θέση που θέλει αλλαγή. Δεν μπορώ να δω κάτι με τίποτα. Και ο Ρίκο Λούις προφανώς θέλει λίγο χρόνο να αναπτυχθεί και παραμένει ακόμα κιόλας νέα σε ηλικία η ομάδα. Ίσως σε λίγες σεζόν να θέλει να αλλάξουμε το Μιλιτάο ή το Τέο Ερνάντες. Αλλά έχουν ακραίο overall όπως και να έχει. Και με τον Donnarumma να έρχεται στην ομάδα, θέλω να δω αν μπορούμε να κάνουμε το απόλυτο 4 σερί Champions League. Και πρέπει να περάσουμε την Μπαρτσελόνα στον πίνακα το σκορ. Ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο rivalry, οπότε θα είναι απίστευτο. Ο
Και μόλις πήραμε τον Ντοναρούμα, θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα πάμε στο τελικό του Champions League. Αυτή η ομάδα της Ρεάλ έχασε στον ημιτελικό. Ο Βινίσιος, όπως βλέπουμε, έχει τραυματιστεί. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει στο 98 rating και ο Μπέλιγχαμ στο 96. Λέτε να δούμε δεύτερο παίκτη να φτάνει 99 overall. Και ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η La Liga, για να περάσουμε στο takeover μας στην Μπάρτσα, που θα την νικήσουμε και θα πάμε στους 44 πόντους. Δεν θα τους κάνουμε όμως 45, γιατί θα χάσουμε το Super Cup από την Μπαρτσελόνα και θα χάσουμε και το κύπελο Ισπανίας. Παρ' όλα αυτά, πήραμε το Super Cup, το UEFA, και πλέον θέλουμε 7 ακόμα πόντους για να φτάσουμε την Μπάρτσα και 8 για να την περάσουμε. Πάντως έχουμε ακόμα 2 σεζόν για να πάρουμε παραπάνω πόντους. Και τώρα κάνουμε simulate την ένατη σεζόν. Θα είναι, λέτε, αυτή η σεζόν που θα σπάσουμε το ρεκόρ της Μπάρτσα? Όχι, guys. Δυστυχώς, σταματήσαμε να πηγαίνουμε στους τελικούς του Τσουλού και σκέφτομαι, χρειάζεται άραγε να αναβαθμίσω την ομάδα κι άλλο? Θα έλεγα ότι τα πάντα δουλεύουν, αλλά στο Τσουλού στραγκλάρουμε λίγο. Όπως είπα, έχουμε τον Βινίσιους που είναι 99. Ο Εμπαμπέ παρόλα αυτά έπεσε rating, δεν μπόρεσε να ανέβει. Έχουμε ωραία ομάδα και είμαστε στους 45 πόντους. Μπορούμε άραγε να περάσουμε την Μπάρτσα και να έχουμε ένα νέο ρεκόρ αυτή τη σεζόν. Νικάμε τη La Liga, αυτό είναι τέλειο. Θα νικήσουμε το Super Cup και θα πάμε στους 49. Ω, έλα ρε φίλε, ούτε ισπανικό κύπελο. Κρίμα. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι υποστηρίζω και τη Real στην πραγματικότητα, θέλω να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Και όπως βλέπετε, το focus στους πιτσιρικάδες μας, όπως είναι ο Μπράβο, ο Πίτερ και ο Γκούλερ, δεν έχει δουλέψει τόσο καλά πέρα από τον Γκούλερ. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε ένα καλό level. Τελευταία σεζόν, για να δούμε αν μπορούμε να σπάσουμε το ρεκόρ και να πάμε πρώτοι. Και τώρα είμαστε στην τελευταία σεζόν που θα κάνουμε sim. Προφανώς ο στόχος μας είναι να σπάσουμε το ρεκόρ της Μπάρτσα. Δυστυχώς θα μείνουμε στα 3 Champions League σε αυτή τη σειρά. Νομίζω πως είναι τα περισσότερα πάντως τα 3 που έχουμε κερδίσει σε αυτή τη σειρά. Ή είμαστε ισοβαθμία με την Μπάρτσα. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν κάνω κάτι λάθος. Και ναι, κερδίσαμε τη La Liga αυτή τη σεζόν, όπου θα μας πάει στους 52 πόντους ισοβαθμία με την Μπάρτσα. Δεν θα ανεβούμε, γιατί θα χάσουμε το Super Cup και δεν θα νικήσουμε ούτε το κύπελο Ισπανίας. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε στους ίδιους πόντους που είναι και η Μπαρτσελόνα. Πάντως η ομάδα που χτίσαμε ήταν απίστευτη. Θέλω να δω λίγο ποιος ήταν ο παίκτης που σκόρερε τα περισσότερα γκολ αυτή τη σεζόν. Κίλιαν Εμπαπέ. Έχει πάει στο 96 overall, αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Και είμαστε στο βαθμολογικό πίνακα, όπως βλέπετε. Και οι δύο ομάδες μας έχουν 52 πόντους, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Άμα μείνει έτσι ως το τέλος κάτι, δεν θα είναι ισοβαθμία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ώστε να βγει κάποιος πρώτος. Και αν, guys, απολαύσατε αυτό το βίντεο, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και το βίντεο που κάναμε reset την καριέρα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Κλίκαρε να το δεις.